Κωνσταντίνε μου, λοιπόν, η Φέη Σκορδά βρήκε τον έρωτα. Λοιπόν, ναι, και είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση. Λοιπόν, υπήρχε γενικότερα μια φημολογία τους τελευταίους μήνες ότι η Φέη Σκορδά έχει προχωρήσει τη ζωή της, έχει ένα νέο σύντροφο. Να σας πω ότι είχε βγάλει το όνομά του πρώτη Τζόρτζια Συρίχα και τώρα έχουμε κάποιες πληροφορίες από το tlife.gr. Τους τελευταίους μήνες λοιπόν είναι σε σχέση και είναι πάρα πολύ καλά με τον γνωστό αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη. Να σας πω ότι έχουν κάνει μαζί και ένα ταξίδι στην Ιταλία και όσοι τους είδαν εκεί από κοντά είπαν ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πολλές μέρες που το έχει ανεβάσει η Τζόρτζια. Προσπαθούν και κάνουν τα πάντα οι δυο τους γενικότερα να μην βγει αυτή η σχέση προς τα έξω. Δηλαδή, να σας πω ότι ακόμα και η Φέη Σκορδά δεν έχει κάνει follow το γραφείο του που έχει Instagram σελίδα και τα ψάχνουμε γενικότερα όλα. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και κρατάνε χαμηλούς τόνους. Τώρα, το ρεπορτάζ του tlife τι λέει, ότι προχωράει τόσο καλά αυτή η σχέση που ο Αλέξανδρος έδωσε ένα μονόπετρο στη Φέη Σκορδά γιατί θέλουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους και να κάνουν το επόμενο βήμα. Αλλά βέβαια, δεν το ρεπορτάζ, ναι, βέβαια, λέει ότι η Φέη Σκορδά είναι πάρα πολύ διακριτική. Στη σκέψη στο κανάλι και ο Περιφέρεια δεν το φοράει, δεν έχει κάνει κάποια ανάρτηση. Είναι μια, πολύ, μια λεπτομέρεια. Πολύ δύσκολο να ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το μονόπεδο. Ποιος... Ναι, είναι πολύ συγκεκριμένη πληροφορία, ναι, ας πούμε. Ναι, αυτή. Μια πληροφορία ναι. Που κοίταξε, πρέπει πάντως... κάποιος πολύ κοντά της να εγώ την εγώ πιστεύω έχει ότι... Εντάξει, επειδή γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, δεν θεωρώ ότι αυτή η πληροφορία βγήκε αυθαίρετα. Πάντως δηλαδή, αισθάνομαι ότι έχει συμβεί. Ναι, αισθάνομαι ότι αυτό το δημοσίευμα έτσι έχει βγει με καλή θέληση. Ωραία, δεν είναι κάτι απόρριτο. Να πω κάτι. Γιατί για μένα πρέπει σωστά να μπαίνει ένα ερωτηματικό. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πριν ένα μήνα τη χρόνια κάποιο άλλο άνθρωπο. Ισχύει. Δεν ήταν. Οπότε είναι όλα με ερωτηματικό. Ακόμα και αυτές οι φωτογραφίες έτσι όπως τις βάζουμε είναι έτσι όπως έβαλε το tlife. Ναι. Απλά επειδή ξέρεις το tlife πάντα, θα πω για το συγκεκριμένο site, μας έχει συνηθίσει όταν ανεβάζει κάτι, το έχει διασταυρώσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή δύσκολα πέφτει έξω. Νιώθω ότι έχει γίνει ρεπορτάζ εδώ και ξέρουν καλά τι γράφουν. Να πούμε όμως, συγγνώμη, αν θέλετε, για μένα μπορείτε να αποσύρουμε τις δύο φωτογραφίες, αν θέλετε, και να συνεχίσουμε με κάτι άλλο. Με αυτό το θέμα, αλλά με άλλες φωτογραφίες. Έχουν κοινά, έχει σπουδάσει. Στην Ιταλία έχουν κοινά, μπορεί να όντως να έχουν μια σχέση που πάει δειλά-δειλά. Τώρα για το μονόπετρο. Μιλάμε για κάτι χαρούμενο. Δεν ξέρω. Γιατί να είναι άσχημο. Στην πρεμιέρα πάντως όλοι θα κοιτάμε τα χέρια. Καταλαβαίνεις, όταν ας πούμε βλέπεις ότι αν ας πούμε, είναι πολύ λίγες φωτογραφίες, βλέπεις όμως και καταλαβαίνεις ότι είναι ένας άνθρωπος, τουλάχιστον ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Που δεν θέλει να δώσει δημοσιότητα σε αυτό το κομμάτι. Και το καταλαβαίνω. Αλλά ούτε και η Φέη. Που σημαίνει ότι. Δεν τους είναι και πολύ ευχάριστη αυτή η διαδικασία. Προφανώς, γι' αυτό βέβαια, και το λέω, παιδιά. Μπορεί να ναι, άλλο, βέβαια, άλλο... όμως δεν μπορείς να το ελέγξεις και 100% στο μέγεθος που είναι και η Φέη, έτσι, και ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί, ως. Από ό,τι κατάλαβα από το ρεπορτάζ, υπήρξε άνθρωπος που τους είδε μαζί. Δηλαδή, ναι, και στην Ιταλία. Και αυτό, άρα... Καλά, και την προηγούμενη φορά πάλι άνθρωπος τους είχε δει, γι' αυτό το λέω. Α, μα εκεί ήταν κάποιες φωτογραφίες. Στην Μύκονο αναφέρεσαι που είχε πάει η Φέη. Ναι, οκ. Αλλά τώρα μιλάμε για τρυφερές στιγμές από ό,τι διάβασα. Άρα είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Okay. Μακάρι να ισχύει, έτσι. Γιατί είναι μια χαρούμενη είδηση. Βέβαια, εγώ είμαι σίγουρος ότι η Φέη δεν θα ρίξει καθόλου λάδι στη φωτιά. Νομίζω ποτέ δεν σχολιάζει. Παιδιά, ούτε καν να κάτι. Δεν παίζει αυτά τα παιχνίδια. Αν είναι κάτι να γίνει, θα το μάθουμε, δεν θα μας το κρύψει. Και να είναι καλά και ευτυχισμένοι. Καλή αρχή και στο Bonjour.